Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει? Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει? Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει? Fast food. Fast food! Από το πιο πετυχημένο που έχει σήμερα. Ένα τρεφάω, fast food. Fast food! Παιδιά, αυτός ο κυρίολι με τάσπρα λίγο με τρομάζει. Είναι σαν την... Είναι σαν αυτούς που μπαίνανε στο τέτοιο. Όχι, σαν αυτούς που μπαίνανε στο τέτοιο. Στη φυλακή. Όχι, σαν τα ψες. Σαν το γάλα με... Με στη μυγά. Εντάξει, σε κομμάτι που μήκες. Όχι, ναι, όντως γύρνε. Άκου. Εβάλτο. Άκου. Αυτό είναι πιο ωραίο από τα κρύα ανέκδοτα. Είναι σαν ένα γαλατάκι μέσα σε μύγες. Εβαπορέ. Κακό. Αυτό είναι σαν τα κρύα της χαράς. Έλα, πάμε. Γιατί όχι. Εγώ με τη χαρά μοιάζουμε. Τι είπε? Πώς λέμε γερμανικό ποιμενικό? Ε? Τ' άκουσες? Τι? Άκου. Πού, μ' αρέσει. Σκυλαρεπού. Έλα, αυτό εδώ πέρα είναι κρύο ανέκδοτο. Θα το κρατάς. Θα λες διασταύρωση σκύλου και αλεπού, σκυλαρεπού. Θα το πεις φίλους αυτό. Εντάξει, κράτα το. Σχολείο. Για κάτσε. Τίποτα άλλο. Κάνε μία ώρα. Τώρα είναι την εφήβρα. Στείλτε μας. Hashtag σκυλαρεπού. Γιατί όχι. Hashtag. Συν της άλλης ο γλωσσοπλάστης. Hashtag σκυλαρεπού. Σκυλαρεπού καινούργια λέξη. Κάνε μία ώρα. Τώρα είναι την εφήβρα. Στείλτε μας σκυλαρεπούς που έχετε στα σπίτια σας. Γιατί εγώ σπίτι χωρίς σκυλαρεπού δεν κάνει. Λοιπόν, έγινε, έκλεισε. Παίρνω κάμερα και βγαίνω έξω να ψάξω σκυλαρεπούδες. Ναι. Αν πεθάνεις από το κρύο, τα αποφάσισα. Πρόβλημα. Άμα τις βρεις, ποτέ θα βρω. Challenge accepted. Θα ψάξω να βρω τις κλαρεπούδες. Κινητό φορτισμένο, power bank μαζί σου και άμα δεις ότι πεθαίνεις, παίρνεις τηλέφωνο. Σκλαρεπού. Από τι να πεθάνω? Από το κρύο. Θα βγω όταν έχει ζέστη. Θα τις τσαθείς. Θα τις τσαθείς. Δεν θα βρεις και να... Ρε, και άμα έχουν πέσει η χειμερινή ανάρκη. Οι σκυλαρεπούδες! Δεν το είπες, φίλε! Μα για λεπτό παίρνει τη σημερινή ανάρκη! Λοιπόν, άκουσε τι είπε. Όχι. Αν δεν πάτε να βρείτε, φτιάξτε το Photoshop. Φτιάξε. Ε? Εύκολο αυτό. Challenge. Α, αυτό είναι εύκολο. Challenge accepted. Πάμε να φτιάξουμε σκυλαρεπού. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop. Σήμερα η όλη φάση είναι λίγο διαφορετική. Όπως είδατε και στο intro, δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο. Έγινε όλη φάση για χαβαλέ τελείως. Ανοίξαμε την κάμερα, λέγαμε ανέκδοτα, γελούσαμε απλά για να τα βλέπουμε και να γελάμε μόνοι μας. Όμως, βλέποντας το βίντεο, εφόσον δεν μπορώ να πάω να τραβήξω σκυλαλεπούδες όπως είδατε, έτσι σκέφτηκα να κάνω βίντεο να δείξω πώς μπορούμε στο Photoshop να κάνουμε μια σκυλαλεπού. Πολύ ωραία. Τι χρειαζόμαστε? Ένα σκύλο και μία λεπού. Και να τα ενώσουμε. Το προφανές. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα set στο ίντερνετ. Ένα σκύλο και μία λεπού. Πολύ προσοχή μεγάλη. Όταν θα κάνουμε search μεγάλες φωτογραφίες. Δηλαδή στην αναζήτηση θα πατήσουμε μεγάλες. Για τον λόγο ότι αν βρούμε μικρές, όταν θα τις μεγαλώσουμε και θα τις μεγενθύνουμε, θα χαλάσουν, θα πιξελιάσουν και έτσι δεν θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Εγώ τις έχω βρει ήδη για να μην χάνω χρόνο. Εσείς θα βρείτε τις φωτογραφίες που σας αρέσουν και πολύ απλά θα τις χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε. Όπως ξέρουμε και έχουμε δείξει, File, Open. Ανοίγουμε εκεί που έχουμε υποθηκευμένες τις σκυλαλεπούδες, το σκύλο και την αλεπού μας. Ανοίγουμε πρώτα τον σκύλο, γιατί πάνω στο σκύλο θα δουλέψουμε, αφού είναι σκυλαλεπού, θα έχει σώμα σκύλου και κεφάλι αλεπούς. Λοιπόν, έχουμε το σκυλάκι. Πάρα πολύ απλά ερχόμαστε εδώ ακριβώς. Κάνουμε δεξί κλικ, παίρνουμε το τετράγωνο και επιλέγουμε το κεφάλι του σκύλου. Το επιλέγουμε κάπως έτσι. Να πάρει όλο το κεφάλι. Τώρα έτσι είναι καλά. Δεξί κλικ και πατάμε Fill. Πατάμε OK. Και το κεφάλι έφυγε.
Τα αφήνουμε όπως έχει για την ώρα. Ερχόμαστε εδώ πέρα ακριβώς. Παίρνουμε το κεφάλι της αλεπούς. Κάπως έτσι. Παίρνουμε το βελάκι. Και το πάμε δίπλα. Κάπως έτσι. Κεντράρουμε λίγο να έρθει κάπως εδώ και πατάμε Enter. Τώρα παίρνουμε το λάσο, ερχόμαστε, κόβουμε εδώ, και πατάμε Delete. Αντίστοιχα ερχόμαστε από εδώ. Δεν μας πειράζει να πάρουμε και λίγο μουσούδα. Θα το διορθώσουμε μετά. Και πατάμε delete. Εδώ το pointer δεν θέλει. Συνεχίζουμε. Ερχόμαστε εδώ. Ουσιαστικά σβήνουμε το πράσινο, το γύρω γύρω, για να είναι όμορφο το θέμα, να ταιριάξει με το από πίσω στο background. Πολύ προσεκτικά τώρα εσείς το κάνετε και με πιο πολλή λεπτομέρεια. Εγώ απλά λίγο το κάνω να σας δείξω τη διαδικασία και για να μην χάνω χρόνο το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Το σβήσαμε. Βέβαια, εννοείται δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Ερχόμαστε στο χεράκι που λέω εγώ. Κάνουμε κοντινό, zoom, alt πατημένο και scroll προς τα μέσα. Και ερχόμαστε και ουσιαστικά χαϊδεύουμε τα γύρω γύρω τα πετρεμετικά. Ωραία. Ερχόμαστε πάνω. Ουσιαστικά θα εξομαλύνουμε με αυτό εδώ πέρα τις γωνίες μας και θα μπορέσουμε να σβήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το πράσινο, το περίγραμμα που υπάρχει. Τις γωνίες πιο πολύ να κάνετε. Και εδώ λίγο πάνω. Και αυτό λίγο εδώ. Δεν μας πειράζει να έχει και λίγο πράσινο, γιατί και το πίσω είναι πράσινο, οπότε δεν θα φαίνεται άσχημο, δεν θα φαίνεται ότι είναι διαφορετικό. Απλά λίγο εδώ τις γωνίες πιο πολύ να εξομαλύνουμε. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει εδώ μπροστά και δεν φαίνεται τόσο συστητή διαφορά. Ερχόμαστε και εδώ πίσω λίγο. Ποτέ. Τώρα στο pointer πρέπει να έχω βάλει λάθος το register number και... Με πριν δουλεύε κανονικά, τώρα μου κάνει κάτι πουλά. Θα το δω μετά. Τελειώσουμε το βίντεο πρώτα. Για την ώρα δεν μας ενοχλεί πολύ. Alt scroll προς τα έξω. Τώρα εδώ πέρα όσο το δυνατόν μπορέσαμε το φτιάξαμε. Μαλύνουμε και λίγο από εδώ και λίγο εδώ και λίγο πιο μέσα και λίγο εδώ. Νομίζω έτσι είναι ok το κεφάλι μας. Και τώρα για να δώσουμε ουσιαστικά τη συνέχεια θα τραβήξουμε το σώμα της αλεπούς προς τα κάτω. Μην φοβάστε, θα το διορθώσουμε. Το κατεβάζουμε προς τα κάτω. Άμα ακούνω την κάμερα, συγγνώμη, απλά την έχω πάνω στο γραφείο και πάνω στον τρίποδα. Και κουνιέται λίγο επειδή είναι ψηλά η κάμερα. Και έχω βάλει το τρίποδο πάνω στο γραφείο. Κουνιέται λίγο. Δεν το κάνω επίτηδες. Κάπως έτσι, και τώρα έρχεστε στο layer που είναι το background, δηλαδή ο σκύλος,
και έρχεστε και κάνετε το ίδιο πράγμα στο δέρμα του σκύλου, ώστε να φαίνεται, να μην φαίνεται δηλαδή τόσο καθαρός ο σκύλος, και εδώ δεν θέλει το pointer. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Λίγο εδώ θέλει λίγο παραπάνω και λίγο το σώμα της αλεπούς λίγο πιο κάτω. Και το αφήνουμε λίγο έτσι για να φαίνεται ότι ισχωρεί το ένα μέσα στο άλλο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Σας έδειξα με πολύ απλό τρόπο πώς μπορείτε να φτιάξετε μια σκύλα αλεπού. Εντάξει, δεν είναι τόσο ωραίο το αποτέλεσμα, εννοείται φυσικά, γιατί δεν πρόκειται ποτέ. Απλά, τώρα θα σας δείξω λίγο να δώσουμε, να σκοτεινιάσουμε λίγο το κεφάλι για να το κάνουμε να είναι λίγο πιο ζωντανά τα χρώματα, ώστε να ταιριάζει λίγο περισσότερο. Δεν σας είπα. Ερχόμαστε στο image, ερχόμαστε εδώ ακριβώς και πατάμε brightness και contrast. Δεν θέλει το pointer. Adjustment layer. Ερχόμαστε στο brightness and contrast. Το πατάμε και ερχόμαστε και κατεβάζουμε λίγο το contrast. Και ερχόμαστε και ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε ανάλογα λίγο το brightness. Νομίζω θέλει λίγο κατέβασμα. Το contrast θα το κατέβαζα λίγο παραπάνω. Όχι, θα καθίσω γύρω στο 28. Νομίζω εδώ είναι ok. Και κάπως έτσι δώσαμε το αποτέλεσμα της σκυλαλεπούς. Βέβαια το καλύτερο θα ήταν να μπορέσουμε να βρούμε ένα σκύλο που εδώ κάτω στην κοιλιά του να είναι άσπρος, ώστε να μπορέσει να συνδυαστεί λίγο καλύτερα. Εγώ τώρα το έκανα πολύ απλά, πολύ πρόχειρα. Απλά βγάλαμε το αποτέλεσμα της σκυλαλεπούς. Οπότε αυτή που πέρασε από το φράχτη μπορεί να ήταν και αυτή εδώ η αλεπού. Δεν το ξέρουμε. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να γελάσατε τόσο όσο γελάσα κι εγώ. Δεν ήταν τόσο μάθημα αυτό αυτή τη φορά. Ήταν λίγο πιο vlog φάση. Αν σας άρεσε θα κάνω κι άλλα. Το pointer ακόμα δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Fast food! Από το πιο πετυχημένο που είναι σήμερα. Ένα τρεφό, fast food.